Αναφερθήκατε νωρίτερα. Επίσης η κριτική της Νέας Δημοκρατίας κυρίως εντοπίζεται και εστιάζεται εκεί, στον τρόπο δηλαδή που θα έρθει η ανάπτυξη στη χώρα. Οι επενδύσεις επίσης, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θα έλεγα κομμάτι για την κυβέρνηση του και συγκεκριμένα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορες φωνές από το εσωτερικό του κόμματός σας. Το λέω αυτό γιατί εκεί ασκεί και την κριτική η Νέα Δημοκρατία και στο κλίμα αυτό που έχει φέρει μια όχι αξιοπιστία ώστε να έρθουν επενδυτές στη χώρα μας, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει την ίδια ώρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τη δήλωση Ρέγκλινγκ, ο οποίος κάνει πολύ συγκεκριμένη αναφορά και λέει ότι ο Τσακαλώτος ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας είναι συνεννοήσιμος, είναι σταθερός σε όσα λέμε. Δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι όμως υπουργοί εδώ. Ναι. Τι ακριβώς μας λέει? Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Ρέγκλινγκ, αλλά αρκετές φορές και η αξιωματική αντιπολίτευση ταυτίζουν τις επενδύσεις και την μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει για τη δυναμική ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας με τις ιδιωτικοποίησεις. Όμως επενδύσεις δεν είναι μόνο οι ιδιωτικοποίησεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες επενδυτές οι οποίοι περίμεναν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έτσι ώστε να ξεκινήσουν μια σειρά από προγράμματα, μια σειρά από projects αν θέλετε σε πολλά πεδία της ελληνικής οικονομίας, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, είτε αυτό έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε αυτό έχει να κάνει με τις μεταφορές και υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες οι οποίες σιγά σιγά θα αρχίσουν και αυτές να παράγουν τα αποτελέσματά τους. Θα τους δούμε δηλαδή όλους αυτούς να ενεργοποιούνται. Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ναι, αυτό σας λέω, ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα παρατηρηθεί είναι ένα ενδιαφέρον των επενδυτών κυρίως στο πλαίσιο της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή θα δραστηριοποιηθούν μέσα από το χρηματιστήριο. Έχετε δει ότι οι τραπεζικές μετοχές έχουν μετά την αξιολόγηση ήδη αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους και από εκεί και πέρα αυτό θα περάσει και στην πραγματική οικονομία όταν τα επενδυτικά projects τα οποία σχεδιάζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να σχολιάσω σε σχέση με τον κύριο Ρέγκλινγκ είναι ότι είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν το Eurogroup, ότι και ο κύριος Σόιμπλε είχε επιχειρήσει να δημιουργήσει ρήγματα ή διαφορετικές οπτικές μέσα στην ότι υπάρχουν μάλλον διαφορετικές οπτικές μέσα στην ελληνική κυβέρνηση. Ενδιαφέρουσα στρατηγική είναι αυτή από τη μεριά των δανειστών. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένα πραγματικό αποτέλεσμα αφενός, αλλά ούτε και ότι πατάει στην πραγματικότητα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα, ολόκληρη η ελληνική κυβέρνηση. Και από εκεί και αυτό πέρα, που λέτε ότι τώρα δεν αφήνει και κανένα ανοιχτό παράθυρο για ανασχηματισμό. Όχι ότι είναι κάτι που ανακοινώνεται, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει διάθεση. Κοιτάξτε, ο ανασχηματισμός είναι πάντοτε μια δυνατότητα, ένα δικαίωμα, μια προνομία, αν θέλετε, που έχει ο Πρωθυπουργός με βάση το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση, καθώς η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιληθούν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την επιστροφή στην ανάπτυξη, με την καθημερινότητα των πολιτών, με την στήριξη της εργασίας. Όμως, προσέξτε λίγο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε πάρει και έχει πάρει με βάση τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεις εκ μέρους των θεσμών δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό στο οποίο όλοι θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι και ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και επικοδομητικοί είναι στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι εκ του περισσού και εκθέτουν όποιον προσπαθεί να παρέμβει με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, εξωθεσμικό του οίκου της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Αφορά το σύνολο των θεσμών και των λειτουργιών της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν μπορούν οι θεσμοί λοιπόν
Δεν μπορούν οι θεσμοί λοιπόν να προχωρούν σε τέτοιου τύπου σχόλια για τα εσωτερικά της ελληνικής πολιτείας. Νομίζω ότι ο καθένας στα του οίκου του, διότι αν ξεκινήσει και η ελληνική κυβέρνηση να κάνει σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, ο κύριος Ρέγκλινγκ διοικεί τον ESM, τότε νομίζω ότι το μόνο το οποίο θα καταφέρουμε είναι να δημιουργήσουμε μια πολεμική κατάσταση. Επομένως, χρειάζεται καταλλαγή, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπιότητα και να καταλάβει και ο κύριος Ρέγκλινγκ ότι στη δημοκρατία, στην Ευρώπη υπάρχει δημοκρατία. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί και το Υπουργικό. Θα ενημερωθεί σύσσωμη η ελληνική κυβέρνηση για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Μέχρι να δούμε τότε τι απόψεις και τοποθετήσεις θα διατυπωθούν. Εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι όλοι οι υπουργοί σας, όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης ικανοποιημένοι έχοντας μια συμφωνία η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τις συγκεκριμένες αναφορές που ζητούσατε? Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι η συμφωνία είναι καθαρότερη από ποτέ. Υπάρχει ένας σαφής προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Ποια είναι τα συγγνώμη, επειδή αυτό το είπατε και νωρίτερα. Ναι. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα? Ωραία. Γιατί θυμάμαι ότι και εδώ μαζί, αλλά και θυμόμαστε όλοι, τις τοποθετήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από 2 μήνες, συγκεκριμένα για το χρέος, οι προσδοκίες της ελληνικής πλευράς και ο στόχος και ο λόγος της καθυστέρησης αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων. Ωραία. Μετά περάσαμε στις αγορές και μετά ήρθε η γαλλική. Όχι, θα μιλήσουμε πρόταση για τη συγκεκριμενοποίηση λοιπόν των μέτρων, αφού θέτεται αυτό το ερώτημα και έχει σημασία να πάμε και στην τεχνική συζήτηση που αποτελεί και έναν από τους κύριους λόγους που χρειάζεται και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Σας λέω λοιπόν. Τον Μάιο του 2016, στο Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016, είχε μπει ένα ανώτατο όριο ως προς τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Ποιο ήταν αυτό το όριο? Έλεγε λοιπόν η απόφαση τότε ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου, τα χρήματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να πληρώνονται ή τα ομόλογα που θα πρέπει να αναχρηματοδοτούνται κάθε χρόνο, δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το 15% του ελληνικού ΑΕΠ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες που προσεγγίζουν το 20% του ΑΕΠ. Η Πορτογαλία είναι περίπου στο 18% του ΑΕΠ. Επομένως, πρόκειται για ένα ταβάνι των αναγκών της ελληνικής οικονομίας που είναι απολύτως διαχειρίσιμο από μια οικονομία σαν την ελληνική. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συζητιόνταν κατά την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης είναι με ποια μέτρα θα επιτευχθεί οι αποπληρωμές του χρέους να μην ξεπερνούν αυτό το ταβάνι. Και τι έχουμε? Έχουμε το εξής. Μία δέσμευση για επιμήκυνση των οριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων μέχρι και 15 έτη. Έχουμε μία δέσμευση η οποία αφορά το πάγωμα των επιτοκίων ή την περίοδο χάριτος για επιτόκια, η οποία επίσης μπορεί να φτάσει τα 15 έτη. Ναι. Έχουμε επίσης μία συζήτηση η οποία συνεχίζεται, αυτό ήταν στο Eurogroup του 2016, για τις επιστροφές κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα SMPs και τα AMFAs, τα οποία όλα αυτά τα μέτρα, έτσι όπως περιγράφονται στην απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, θα δώσουν την δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να μην υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ του ως ακαθόριστη χρηματοδοτική ανάγκη. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν δεν το δέχεται αυτό? Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσέξτε τώρα, κάνει μία πρόβλεψη για την ανάπτυξη η οποία είναι χαμηλότερη από τις προβλέψεις που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι λένε ότι αυτά τα μέτρα αρκούν για να πιάσουμε το ταβάνι του 15% εφόσον η ανάπτυξη μέχρι το 2060 είναι στο 1,3%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως λέει ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι στο 1,3%. Προβαίνει σε μία υπεραπεσιόδοξη, αν θέλετε, πρόβλεψη η οποία αν τέλος πάντων αποδειχθεί αληθινή, αυτό δεν θα σημαίνει πρόβλημα μόνο για την Ελλάδα, αλλά θα σημαίνει πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Διότι αν αποδειχθούν ορθές οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τότε θα έχουμε μια νομισματική ένωση η οποία θα έχει στο εσωτερικό της αποκλίσεις επί μια πεντηκονταετία μεταξύ των οικονομιών της. Επομένως δεν θα μπορεί να διατηρηθεί ως ακριβώς η νομισματική ένωση που είναι σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αυτές τις υπεραπεσιόδοξες προβλέψεις ζητούσε περαιτέρω μεσοπρόθεσμα μέτρα. Και τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται η γαλλική πλευρά
και βάζει μια πρόταση στο τραπέζι, η οποία, λέει τι, η οποία λέει τι, κυρία Μπουζδούκα, έχει σημασία, ότι εφόσον οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι αληθινές, πράγμα το οποίο εγώ σας λέω τουλάχιστον ότι έχω τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να συμβεί, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτό που λέμε. Όμως το ταμείο. Ναι, εγώ σας λέω όμως ότι οι προβλέψεις του δεν πρόκειται να πέσουν μέσα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, βεβαίως το κάναμε, διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν η Γερμανία και η Ολλανδία είπαν ότι χωρίς το ταμείο δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, μας έβαλε πρωτοτελεσμένο. Δηλαδή μας είπε ότι είτε θα κάνετε αυτά τα οποία κάνει ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε δεν θα υπάρχει πρόγραμμα. Ωστόσο. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει και μία λεπτομέρεια. Να καταλήξουμε εδώ. Στο αν θα είναι ευχαριστημένοι οι υπουργοί σας. Αυτό είναι το ερώτημα και η κοινοβουλευτική ομάδα στη συνέχεια. Και μία λεπτομέρεια. Υπάρχει και μία λεπτομέρεια. Ναι. Η οποία λέει ότι βεβαίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Ωστόσο, υποχώρησε και αυτό το οποίο δέχθηκε είναι να υπάρχει βεβαίως η αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος αλλά και τα αντίμετρα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά τα έχουμε συζητήσει. Το ζήτημα πάντως σε σχέση με τους υπουργούς δεν είναι αν θα είναι ευχαριστημένοι οι υπουργοί. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με όρους προσωπικής ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στον Αύγουστο του 2018. Ναι. Και σε αυτόν ακριβώς το στόχο είναι προσιλωμένο το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υπουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιήσουν όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Οι υπουργοί ανήκουν σε μια συλλογικότητα, την συλλογικότητα που ονομάζεται ελληνική κυβέρνηση. Και όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, παίρνονται συλλογικά και δεσμεύουν τους πάντες. Οι βουλευτές, που είναι εκείνοι που ψηφίζουν κοιτάξτε, επίσης. Κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές βεβαίως μπορούν και οφείλουν να έχουν προβληματισμούς, να θέτουν ερωτήματα, να προσπαθούν να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική μέσα από το διάλογο, διότι ξέρετε ότι εμείς έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία λειτουργεί με δημοκρατικούς όρους, με όρους ανοιχτής συζήτησης. Αυτή η συζήτηση γίνεται, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο κυβερνητικό έργο. Άλλες φορές οι βουλευτές πείθονται ότι αυτό το οποίο τα επιχειρήματα που φέρνουν στο τραπέζι δεν είναι απολύτως ορθολογικά. Επομένως υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση όπως οφείλει να γίνεται στις δημοκρατίες. Έχετε κατά νου τον κύριο Φίλη, όπως έχω και εγώ, μιας και τον ακούσαμε σήμερα να λέει μεταξύ όλων των άλλων ότι η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα και θα πρέπει σιγά σιγά να ξαναστραφεί στο αριστερό ή κοινωνικό έστω προσανατολισμό της. Εδώ έχουμε αντίρροπες δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται. Θα σας πω, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι οι θεσμοί ξαφνικά έχουν ταυτιστεί ιδεολογικά με την ελληνική κυβέρνηση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έχει τα στοιχεία που έχει η πολιτική που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα έχει εκφράσει τις διαφωνίες του με αυτή την πολιτική, είτε μιλάμε στο μακροοικονομικό επίπεδο, είτε μιλάμε δηλαδή για τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μιλάμε στο μικρο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων. Αυτό το οποίο έχουμε είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση με την Ελλάδα προφανώς όχι στη θέση του ισχυρού, όπου κάθε φορά εντός του πλαισίου του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και με δεδομένους σχετισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη προσπαθεί να αμβλύνει μια σειρά από αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Επομένως δεν νομίζω ο κύριος Φίλης έκρουσε ανοιχτές θύρες. Δηλαδή μας είπε ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο εφαρμόζουμε και αυτή είναι η πραγματικότητα έχει και στοιχεία, πολλά στοιχεία με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν συμφωνεί. Αλλά αυτό νομίζω ότι το έχει πει πρώτος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πρώην υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Φίλης, νωρίτερα αναφερθήκατε και στους υπουργούς της κυβέρνησης με τον Υπουργό Άμυνας και κυβερνητικό εταίρο τώρα, τον κύριο Καμένο, με την υπόθεση επικοινωνίας του με τον Γιαννουσάκη, καταδικασμένο ισόβια μάλιστα για την υπόθεση του γνωστού πλοίου. Τι ακριβώς συμβαίνει και πέρα από το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι και η επίσημη θέση της κυβέρνησης? Εγώ θα σας πω, κυρία Μπουζδούκ, το εξής. Υπάρχουν ειδήσεις περί ενός τηλεφωνήματος. Ο κύριος Καμένος έχει απαντήσει περί αυτού, νομίζω, αναλυτικά. Απάντησε και ο κύριος Κοντονής εχθές στο κοινοβούλιο. Και υπάρχει και ένα πλοίο με 2 τόνους ηρωίνης, το οποίο πιάστηκε πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα και για το οποίο πλοίο το δικό σας κανάλι πολλές φορές έφερε στην ημερήσια διάταξη την ανάγκη να διαλευκανθούν οι όροι
υπό τους οποίους τέλος πάντων ναυλώθηκε το συγκεκριμένο πλοίο, αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Φαντάζομαι είναι το αυτονόητο αυτό. Νομίζω αυτό εκτιμώ είναι το αυτονόητο. Εκτιμώ όλη τη διαλεύκανση, θέλουμε, βεβαίως, πόσο δε μάλλον η κυβέρνηση. Βεβαίως, η κυβέρνηση, οι δικαστικές αρχές, η αστυνομία, το ίδιο σας το κανάλι, το οποίο έχει αναδείξει αυτό το θέμα ως κεντρικό στην δημόσια συζήτηση, και νομίζω ότι στην ίδια γραμμή πρέπει όλοι να συνεχίσουμε, δηλαδή να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ο καθένας, έτσι ώστε να διαλευκανθεί ακριβώς αυτή η υπόθεση. Τώρα, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην το συνεχίσω και να σας ρωτήσω τι ακριβώς θέση παίρνει η κυβέρνηση. Αναφερθήκατε στην απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός σας εταίρος, ο Πάνος Καμένος. Αναφερθήκατε και στην τοποθέτηση του κ. Κοντονή, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα να συμπεράνουμε τι. Ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι κάτι το οποίο καλώς έγινε, ότι υπήρχε λόγος που έγινε. Σας ξαναλέω. Νομίζω ότι το σημαντικό στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι κατά τις δηλώσεις των υπουργών υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ζήτησε να καταθέσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, και από εκεί και πέρα οι υπουργοί έπραξαν αυτό το οποίο θα έπρατε ο οποιοσδήποτε πολίτης, δηλαδή ενημέρωσαν την εισαγγελέα, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες. Ξαναλέω, το σημαντικό δεν νομίζω ότι είναι το τηλεφώνημα, το σημαντικό είναι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση και να μπορέσουμε να δούμε τι κρύβεται ακριβώς πίσω από αυτό το φορτίο ηρωίνης, ξαναλέω, που ήταν το μεγαλύτερο φορτίο το οποίο πιάστηκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολλές σκοτεινές πτυχές, τις οποίες τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν, και νομίζω ότι αυτό θα πράξουν να διαλευκάνουν με όσο το δυνατόν πιο μεγάλη ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι θα το φέρει στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Αν ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Μπουσδούκου, θέλει να ταυτιστεί με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, αυτό το οποίο ζήτησε μάλιστα και εχθές μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, είναι να πάρει θέση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να πάρει θέση ως προς τι? Ως προς την επικοινωνία του Υπουργού του και κυβερνητικού του εταίρου σας με τον Γιαννουσάκη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έπραξε αυτό το οποίο θα έπρατε οποιοσδήποτε πολίτης. Ενημέρωσε τον θεσμικά αρμόδιο, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε την εισαγγελία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το πραγματικό ζήτημα είναι να δούμε τι κρύβει αυτή η πραγματικά σκοτεινή υπόθεση. Μάλιστα. Κλείνοντας, τελευταίο, αλλά όχι μικρή σημασία, η επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στη χώρα μας, η συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα εχθές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πλευρά του αναφέρθηκε στην τουρκική παραβατικότητα και στην παραβίαση που συχνά πυκνά γίνεται. Από την άλλη, το αναμενόμενο επανέλαβε από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφερόμενο στο θέμα των Τούρκων στρατιωτικών. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά και το κυπριακό. Εάν θα σας ζητούσα να μας δώσετε τα κυριότερα σημεία συζήτησης των δύο ανδρών, αλλά και τα όποια αποτελέσματα, ποια θα ήταν αυτά? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά τους 8 στρατιωτικούς, νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοκρατία, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αποφάσεις της δικαιοσύνης, οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές και δεν θα μπορούσε να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Σε σχέση με τις παραβιάσεις, γνωρίζετε ότι αυτό αποτελεί μια δύσκολη και κακή πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη δική μας πλευρά μπαίνει πάντοτε το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητάμε την άμεση πάυση αυτού του είδους των πρακτικών εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού στρατού. Ωστόσο, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε την θετική ατζέντα στα ελληνοτουρκικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές η στάση της Τουρκίας είναι κάτι περισσότερο από προκλητική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για μια χώρα και για μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα εσωτερικά προβλήματα, και ως προς αυτό τουλάχιστον πρέπει να έχουμε από τη δική μας πλευρά την αναγκαία κατανόηση. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή την ανάγκη για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να πει κανείς δηλαδή ότι είναι θετική η αποτίμηση αυτής της επίσκεψης και συνάντησης?
θα έλεγα ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για μια πιθανά θετική εξέλιξη στην Γενέβη. Μάλιστα. Αυτό μένει βεβαίως να το δούμε, αρκεί να είναι και η τουρκική πλευρά επικοδομητική εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Πολλά